Πού θα πάμε, σας το είπα και στην αρχή, θα πάμε σε ένα από τα τρία ομορφότερα και με τη Βούλα βέβαια, χωριά, τουριστικά και όχι μόνο βέβαια, της Ελλάδας. Είναι η λεγόμενη αρχόντισσα της Χαλκιδικής Αρναία. Μάλιστα υπήρξε ένα συγκεκριμένο αίτημα και υποβολή, και ακολούθησε βέβαια και υποβολή του σχετικού φακέλου από το Δήμο Αριστοτέλη. Και μάλιστα το συγκεκριμένο χωριό προκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού και από την Υφυπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, μαζί με δύο ακόμα χωριά της Ελλάδας, να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε μια διεθνή πρωτοβουλία και αναφέρομαι στα καλύτερα τουριστικά χωριά υπό τη σκέψη και τη σκέπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και γνωρίζω ότι μας παρακολουθούν εκεί στην περιοχή, η αλήθεια είναι. Να πάμε στον κύριο αγαπητό Κιάτο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αρναίας. Να τον καλησπερίσουμε από την όμορφη Κρήτη, στην ξεχωριστή περιοχή σας. Μία καλησπέρα και χαιρετισμούς. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, φίλες και φίλοι, τηλεθεατές. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην πανέμορφη Αρναία, που όπως και εσείς είπατε έχει τον τίτλο «Η αρχόντισσα της Χαλκιδικής». Και αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει το 2019 το CNN, βγάζοντάς τη και πάλι μέσα στα τρία ομορφότερα χωριά της Ελλάδος, και τώρα και το Υπουργείο Τουρισμού μας βγάζει επίσης στα τρία ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Λοιπόν, εγώ τώρα βλέπω από πίσω αρχοντικά, πετρόχτιστα, με εξωτερικές έτσι κατασκευές ξεχωριστές και με το χρόνο να γυρίζει αρκετά πίσω, αρκετές δεκαετίες πίσω. Ακριβώς. Μακεδονίτικη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, σπίτια πετρόχτιστα, βλέπετε ότι τα υλικά είναι πέτρα και ξύλο που χρησιμοποίησαν οι πρόγονοί μας για να τα κατασκευάσουν, υλικά τα οποία μπορέσανε να βρούνε εδώ στην περιοχή. Μπορείτε επίσης να δείτε ότι επικρατούν τα χρώματα της όχρας, το λουλάκι και το κεραμιδί. Ναι. Είναι χρώματα τα οποία μπορούσαν να βρούνε και προέρχονται από τη φύση. Να πούμε επίσης ότι τα κτίρια αυτά που βλέπετε κατασκευάστηκαν αρχικά μετά το 1821. Γύρω στο 1850 επίσης έχουμε το δεύτερο, ας πούμε, κύμα κατασκευών, το δεύτερο μέρος. Και βέβαια έχει χαρακτηριστεί η περιοχή σας και ως το χρωματιστό χωριό. Έχει πάρει, αλήθεια είναι, πολλούς τίτλους η Αρναία. Πολλούς τίτλους, βέβαια. Η Αρναία των μουσείων. Ναι. Η συνάδελφος, η Εύη Σπανού, έχει βρεθεί και στην περιοχή σας, η συνεργάτηδα εδώ. Και η αλήθεια είναι πως μας λέει τα καλύτερα από το μεσημέρι που προγραμματίζουμε τη σύνδεση. Όχι ένα από τα τρία καλύτερα, το ομορφότερο χωριό στην Ελλάδα μας είπε ότι είστε. Είναι όντως πολύ όμορφη η Αρναία και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και εσάς. Με μεγάλη χαρά. Για πείτε μας λίγο τώρα, με πολύ μεγάλη χαρά. Εννοείται θα βρεθούμε. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τουρισμό και τους 12 μήνες του χρόνου εκεί στην περιοχή. Έχει και το χειμώνα τουρισμό η Αρναία, ναι. Και τους 12 μήνες. Το χειμώνα έχουμε κυρίως από την ελληνική αγορά, της Βόρειας Ελλάδος κυρίως. Ναι. Από την Άνοιξη και μετά υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες από άλλες χώρες. Και το χειμώνα θα συναντήσουμε από άλλες χώρες, αλλά κυρίως από την Άνοιξη και μέχρι το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Για πείτε μας τώρα λίγο, τι ξεχωριστό έχει η περιοχή, πέρα από την αρχιτεκτονική, την ομορφιά, να δούμε και λίγο την οτροπία, να εστιάσουμε λίγο και στο σχεδιασμό άρχων, ντόπιων, κατοίκων, επιχειρηματιών. Εκτός λοιπόν από την αρχιτεκτονική που έχουμε, θα μπορούσε κανείς να συναντήσει ότι τα σπίτια, βλέποντας την Αρναία, είναι το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Έτσι λοιπόν πυκνοδομημένος ο ιστός της Αρναίας φτιαχνόταν για να προστατεύονται τα σπίτια από τον αέρα και το κρύο. Και θα παρατηρήσουμε επίσης ότι τα σπίτια είναι χτισμένα γύρω-γύρω από τις πλατείες, νοτά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, εκτός από την εστίαση που υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις,
και καφεστίασης και για φαγητό και οι ξενώνες μας που μπορούν να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες μας. Έχουμε και τοπικά προϊόντα εδώ στην Αρναία. Παράγουμε κρασί, φέτα, προϊόντα από... Κρασί τι ποικιλίες παράγεται εκεί, τι ποικιλίες καλλιεργείται κρασί? Διάφορες ποικιλίες. Υπάρχει το... Ναι. Μπορείστε. Βέβαια, ολοκληρώστε. Από αυτά που γνωρίζω εγώ, το εινοποιείο το δικό μας παράγει, ίσως δεν τις προφέρω και σωστά τις ποικιλίες, σειρά. Σωστά. Μερλότ, Σαβινιόν, Μπλάνκ. Αυτές τις γνωρίζω. Και αν θυμάμαι καλά και ασύρτικο. Είστε εξαιρετικός, πέσατε μέσα 100% και τις προφέρατε και θαυμάσια. Εγώ βλέπω ένα νέο άνθρωπο. Η μόνιμη κάτοικη στην περιοχή πώς είναι? Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήμασταν στους 2-300. Μία μικρή πτώση ίσως παρουσιάσουμε με την απογραφή που έγινε φέτος, αλλά ακόμη δεν έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Οι ασχολίες εκεί των κατοίκων ποιες είναι? Επαγγελματικά. Εκτός από τον τουρισμό που μιλήσαμε για εστίαση, για τις ξενοδοχειακές μονάδες, για τη φιλοξενία, ναι. Για τους παραγωγούς που σας είπα, για το κρασί, βιοτεχνία τυροκομικών, όπως επίσης και κατεψυγμένες ζύμες που έχει τις πίτες μας, ναι. Έχουμε το μέλι. Το μέλι λοιπόν, παραδοσιακό επάγγελμα από τους παππούδες και τους προπαππούδες μας, μελισσοκόμους. Υπάρχουν ακόμη υλοτόμοι, φτηνοτρόφοι, εμπόριο. Είστε εξαιρετικοί και εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι είστε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχετε βγει μπροστά, θέλετε να λειτουργήσει και η εξωστρέφεια για τον τόπο σας και πολύ καλά κάνετε. Ο σχεδιασμός είναι άψογος. Και μόνο που βλέπουμε αυτά τα διατηρητέα από πίσω, σε πόσο καλή κατάσταση, ομοιόμορφα, χωρίς καμία απολύτως αναρχία, αυτό που σας έδωσαν παλιά, αυτό το πήρατε τη σκυτάλη και είστε έτοιμοι μετά από χρόνια να τη δώσετε και στην επόμενη γενιά. Δεν ξέρω, η κάμερα μπορεί να γυρίσει. Μπορεί. Βέβαια, λοιπόν. Να το χώρο. Ακριβώς, για να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση, έτσι για 2-3 λεπτά και να κλείσουμε. Λοιπόν. Κοιτάμε λοιπόν τώρα σπίτια στα οποία μένουν ντόπιοι κάτοικοι. Ναι. Στο βάθος, το κτίριο αυτό με την όχρα είναι το Μουσείο Υφαντικής της Αρναίας. Η οποία Αρναία από παλαιά χρόνια είναι εξακουστή και για τα υφαντά της. Υπήρξε επάγγελμα που γινόταν σε όλα τα σπίτια εδώ της Αρναίας. Όλες οι γυναίκες είχαν έναν αργαλιό στο σπίτι τους και υφαίνανε. Και τα υφαντά αυτά λοιπόν γινόταν και εμπόριο. Εδώ βλέπουμε τώρα άλλη μια κατοικία. Και όσο γυρνάει η κάμερα, πάλι κατοικία που μένουν μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα της Αρναίας. Και φτάνουμε στο λαογραφικό μας μουσείο. Ήταν οικία ιατρού, ονομαζόταν αρχοντικό ιατρού ή γιατράδικο. Και το δωρήσανε ιδιοκτήτες στο Δήμο και φιλοξενούμε πλέον το λαογραφικό μας μουσείο. Εδώ μπορεί κανείς να δει εργαλεία με τα οποία φτιάχνανε το ψωμί, τις σφραγίδες που σφραγίζανε τα ψωμιά, αγροτικά εργαλεία, γεωργικά, της κτηνοτροφίας, από τη μελισσοκομεία, πάρα πολλές φωτογραφίες από τα παλιά λοιπόν αυτά χρόνια. Μας δίνουν μια εικόνα πώς ήταν τότε η ζωή εδώ στην Αρναία. Μπράβο σας. Και διάφορα αντικείμενα τα οποία σώζεται, όπως για παράδειγμα, ναι. Πυροσβεστικός μηχανισμός για πυρόσβεση. Αντλία πυροσβεστική της εποχής. Εξαιρετικά. Κύριε Κιάτο, τι να πούμε. Είστε πολύ τυχερός. Μιλάμε για τους τυχερούς κριτικούς, βέβαια, που ζουν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο εδώ στο νησί μας. Αλλά είστε κι εσείς τυχερός με τις ομορφιές, οι οποίες βέβαια παραμένουν αναλύωτες στο πέρασμα των χρόνων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας δώσατε την ευκαιρία και μας φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κιάτο. Εις το επανειδήν που λένε, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Λοιπόν,